περιμέναμε ότι θα γίνει διακοπή και κάνουμε υπομονή, όπως έχουμε μάθει τώρα σχεδόν 8 χρόνια. Ναι, ναι, και ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα γυρίσουμε πίσω στο εφετείο. Πήγαμε στο δικαστήριο και απλά διακόπτει γιατί δηλώσανε κόλλημα κάποιοι μάρτυρες, κάποιοι μια δικηγόρος, οπότε εντάξει. Θα είναι σύντομα βέβαια στις 10 του Ιούλη το επόμενο, οπότε έχω συνηθίσει σε αυτά τα απότομα, τις διακοπές και τις αναβολές και τα... Το πιστώ, ναι. Γι' αυτό και συνεχίζω και τον τραβάω μέχρι τέλους. Για σήμερα είχε οριστεί η έναρξη της δίκης. Όμως εξαιτίας ενός κολλήματος της συναδέλφου δεν μπόρεσε να ξεκινήσει και θα γίνει αυτό στις 10 Ιουλίου. Η δίκη αυτή θα επανεξετάσει όλα τα ζητήματα της υπόθεσης όπως και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και μάλιστα έχουν κληθεί και κάποιοι μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν κληθεί στο πρωτοβάθμιο. Εδώ που φτάσαμε νομίζω ότι για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και στους εμπλεκόμενους αλλά και στον κόσμο περί της ορθότητας της πρωτοβάθμιας απόφασης καλό θα είναι να γίνει αυτή η δίκη. Καταλαβαίνω ότι το λόγος ο οποίος επανεξετάζεται ουσιαστικά δεν είναι νομικός γιατί η απόφαση όπως έχει διαβαστεί από όλους δεν έχει αφήσει κανένα κενό αναπάντητο, δεν έχει αφήσει κανένα ερώτημα αναπάντητο και κατά την άποψή μου είναι πλήρης. Όλα τα θέματα τα οποία έχει θέσει το κατηγορητήριο αλλά και διερεύνησε το πρωτόδικο δικαστήριο έχουν απαντηθεί και έχουν λυθεί ότι δεν υπήρξε καμία αμέλεια από πλευράς της κατηγορουμένης. Επειδή είναι τόσο κοινωνικά ευαίσθητο θέμα να χαθεί ένα παιδί το οποίο πήγε για μία επέμβαση ρουτίνας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να δεχθεί ούτε η κοινή γνώμη ούτε η κοινή λογική. Όμως πάνω απ' όλα λογική έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία και έχουν η διαδικασία στο δικαστήριο η οποία είναι περισσότερο διασφαλισμένη από συζητήσεις οι οποίες μπορούν να γίνονται στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθούνται κάποιοι κανόνες αποδεικτικοί οι οποίοι οδήγησαν το δικαστήριο μετά από πολύμηνη ακροματική διαδικασία σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα έπρεπε να έχει αμφισβητηθεί. Οι λόγοι είναι, επαναλαμβάνω, η κοινωνική ευαισθησία την οποία αντιλαμβάνεται ο καθένας παρότι ταλαιπωρούνται τόσοι άνθρωποι και οι δικαστικές αρχές και οι εμπλεκόμενοι και οι άνθρωποι είτε από την πλευρά της Μελίνας είτε από την πλευρά της κατηγορουμένης. Νομίζω ότι τυπικά είναι σωστό να γίνει και να επανεξεταστεί. Ουσιαστικά όμως δεν θα αλλάξει κατά την άποψή μου κάτι διότι τα ίδια τα στοιχεία είναι αυτά τα οποία μας δείχνουν τον δρόμο. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει πιθανότητα όλο τον Ιούλιο και ελπίζω να τελειώσουμε μέσα στον Ιούλιο και στη συνέχεια να βγει ελπίζω και εύχομαι μια απόφαση την οποία να σεβαστούν όλοι και να είναι τέτοια η οποία να δώσει απαντήσεις εν τέλει και στο μυαλό και στην καρδιά όλων των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτήν.